Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, τι συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την πρόσβαση στα φάρμακα. Μπορώ να μιλήσω όμως για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Φανταστείτε μόνο μία εικόνα που θα σας περιγράψω και την οποία γνωρίζω προσωπικά. Καθώς κάθε μήνα είμαι αναγκασμένος να πηγαίνω ο ίδιος σε κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΗ για να παίρνω κάποια φάρμακα υψηλού κόστους για την επιβίωση του παιδιού μου. Η έλλειψη φαρμάκων στα νοσοκομεία αναγκάζει ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο να στέκονται στη σειρά στα κεντρικά φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να πάρουν τα φάρμακά τους που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Πρέπει να πάνε οι ίδιοι και όταν τα πάρουν να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο για να κάνουν τη θεραπεία τους. Απίστευτη γραφειοκρατία για τα φάρμακα υψηλού κόστους, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους. Δύσκολη έως περιπετειώδης η πρόσβαση στην Ελλάδα στα φάρμακα για τους συνταξιούχους. Ας μην μιλήσουμε για τους ανέργους που είναι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν ούτε πρόσβαση σε φάρμακα ούτε σε διαγνωστικές εξετάσεις. Το θέμα της τιμής των φαρμάκων πάλι σε χώρες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια θα πρέπει να επαναξεταστεί, καθώς και η ποιότητα των γενοσίμων φαρμάκων, τα οποία πολλές φορές έρχονται από χώρες οι οποίες δεν ελέγχεται τόσο η ποιότητα και αντί να κάνουν καλό για τη ζωή και τη θεραπεία του ασθενούς, του κάνουν κακό. Σας ευχαριστώ.